γάργαρο γέλιο της από την τηλεόραση, το έμφυτο χιούμορ της και φυσικά τα δίμετρα καλλίγραμμα πόδια της. Η Βίκυ Καγιά τριγυρνάει σε άλλα λιμέρια πια. Στη σχολή μου, στο σπίτι μου, με τους φίλους μου, σε άλλους ρυθμούς πια. Έχετε φύγει εντελώς από όλο αυτό τώρα, έτσι, το τηλεοπτικό. Ναι, δεν κάνω κάτι με τηλεόραση, πέρα από το αν είμαι καλεσμένη σε κάποιες εκπομπές για μήνυ συνεντεύξεις, όχι, δεν κάνω κάτι άλλο. Είναι αφιερωμένη στον άντρα της ζωής της. 7 χρόνια ερωτευμένη, τα τελευταία 3 παντρεμένη με τον Νίκο Κρυθαριώτη, αλλά όπως εξομολογεί τη Βίκυ Καγιά, ο ερχομός ενός παιδιού δεν είναι στα άμεσα σχέδιά τους. Όχι, δεν είναι ακόμη, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή. Όταν είμαστε, το θέλουμε και οι δυο, θα το κάνουμε. Έχετε βάλει προτεραιότητα τη δουλειά, ας πούμε, τώρα γι' αυτό. Δεν υπάρχει θέμα προτεραιότητας ή όχι. Έχουμε αποφασίσει με τον Νίκο ότι δεν είναι στιγμή ακόμη. Είναι κοινή μας απόφαση, δεν είναι κάτι που σας το λέω εγώ για μένα μόνο. Θα γίνει κάποια στιγμή. Ναι, οι άνθρωποι είμαστε. Όλη η ζωή μπροστά μας είναι. Θα γίνουν όλα στον χρόνο τους. Κάθε ζευγάρι έχει το δικό του τρόπο, τη δική του ιστορία, τη δική του τέλος πάντων ρουτίνα. Εμείς είμαστε λίγο, δεν είμαστε παραδοσιακοί, είμαστε λίγο αλλιώς. Προς το παρόν ασχολείται με τη σχολή της, μαθαίνοντας τα μυστικά του modeling σε εκατοντάδες κορίτσια που θέλουν να ανέβουν στην πασαρέλα. Στη σχολή πώς είναι τα πράγματα? Δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά, του χρόνου θα επεκταθούμε κιόλας. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοση των μαθητών μου. Τα πράγματα βαίνουν όπως τα φαντάστηκα και μπορώ να σου πω και λίγο παραπάνω, λίγο καλύτερα. Η μόδα είναι η ζωή μου. Από μικρό παιδί και με αφορμή το Mad Walk γιόρτασα και τα 20 χρόνια μου στη μόδα. Είναι αυτό που με καθορίζει, είναι αυτό που αγαπώ και ξέρω να κάνω καλύτερα από όλα. Οπότε είμαι ευχαριστημένη που πήρε αυτή την απόφαση. Την απόφαση την πήρε. Αλλά αν προκύψει ο ρόλος της παρουσίασης για κάποιο show, δεν θα πει και όχι. Αυτή τη στιγμή κάνω ακριβώς αυτό που θέλω. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα ξημερώσει, αν θα υπάρξει κάποια πρόταση στο μέλλον που μπορεί να με αφορά και να μπορώ να την υποστηρίξω, αυτό θα το δούμε τη στιγμή που θα γίνει. Δεν κλείνει καμία πόρτα η Βίκυ.